Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Σήμερα σε αυτό το σύντομο βίντεο θα σας δείξω πώς να βάλετε μια γκαζιέρα κοντής διαδρομής ή αλλιώς Quick Action Throttle. Πάμε να σας δείξω τι έχω. Λοιπόν, εδώ είναι το KZR. Όπως βλέπετε έχω βάλει το μεγάλο και το καρμπιρατέρ. Και εδώ είναι η γκαζιέρα κοντής διαδρομής. Αυτή την είχα δείξει ότι θα τη βάλω στο Zip, αλλά δεν την έχω βάλει ακόμα. Και βρήκα την ευκαιρία επειδή σε αυτό το καρμπιρατέρ το slide κάνει μεγάλη διαδρομή, αποφάσισα να το βάλω στο παπί, οπότε θα σας δείξω πως μπαίνει. Έχω βγάλει εδώ το εργοστασιακό κόκαλο με την εργοστασιακή γκαζιέρα και μαζί με την ντίζα, οπότε τώρα θα κάτσω να φτιάξω άλλη ντίζα καινούρια. Έχω πάρει εδώ ένα σύρμα, έχω φτιάξει και ένα εξωτερικό περίβλημα από σύρματα ποδηλάτου, οπότε τώρα θα βάλω την γκαζιέρα με το κόκαλο και μετά θα μετρήσω το σύρμα ώστε να το κόψω στο κατάλληλο μήκος. Εδώ έχω βάλει το σύρμα πάνω στο slide του καρμπιρατέρ και τώρα θα το βάλω μέσα. Θα το κουμπώσω κανονικά. Τώρα θα περάσω την ντίζα του γκαζιού μέσα από το τιμόνι μέχρι να βγει από πάνω. Τώρα θα βάλω το κέλυφος της γκαζιέρας ώστε να περάσω από μέσα το σύρμα και να το κόψω στη σωστό μήκος. Επειδή δεν πάτησα να γράφει το προηγούμενο βίντεο, πέρασα το σύρμα κανονικά και το έκοψα ώστε να περάσω το μπυλάκι αυτό και να το σφίξω. Και σφίγγω εδώ. Αυτό το κομματάκι μπορώ να το κόψω. Και το περνά. Τώρα θα κουμπώσω και το άλλο κέλυφος. Έτοιμη γκαζιέρα, έχει πολύ ωραία αίσθηση και κοντή διαδρομή όπως αναφέρεται. Την άλλη εβδομάδα θα ανεβάσω βιντεάκι με το καρμπιρατέρ, πώς το έβαλα, πώς έφτιαξα το λαιμό, θα κάνω και βόλτα, αλλά ακόμα δεν το έχω ρυθμίσει σωστά, οπότε αυτές τις μέρες θα το ρυθμίσω. Εδώ έχω φτιάξει και ένα δοχιάκι για τις αναθυμιές των λαδιών. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα σήμερα, ήταν πολύ σύντομο βίντεο. Απλά τρέχω με διάφορα πράγματα αυτό τον καιρό, δεν έχω πολύ χρόνο, οπότε αν έχετε απορίες εννοείται γράψτε κάτω στα σχόλια, κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε τα υπόλοιπα βίντεο και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με το μεγάλο καρμπιρατέρ. Bye!